Το συνήθι ύποπτο Δημήτρη Βερτιτζόγλου που πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες. Το πολύ γρήγορο γκολ αυτό που πέτυχε η ομάδα μας και βάζει δυνατές βάσεις για την κατάκτηση του τρίποντου και λύνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών από τον άγχος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια ενδεχόμενη δυστοκία. Διώχνει σε πλάγιο την ομάδα μας με τον Καλαμπόκα. Από τα αριστερά βρίσκει το Βεζιτζόγλου που αλλάζει πολύ όμορφα την μπάλα. Πέφτει ο Συνοδάκης πάνω, το Βεζιτζόγλου με τον Κιτίνο. Ο Βεζιτζόγλου θέλει να κάνει το γύρισμα και να κάνει μια σέντρα για το Μάνεση. Μπάλα όμως περνάει πάνω από το κεφάλι του επιθετικού της Χαλκίδας και καταλήγει στα χέρια του Παπαποστόλου. Πάνω στην μπάλα είναι ο Συνοδάκης, είναι ο Μήτρου. Είναι και ο Παπαδέδες. Να δούμε πώς θα γίνει τελικά αυτή η εκτέλεση. Τείχος από τους παίχτες του ΑΟΧ. Ο Συνοδάκης μάλλον θα είναι ο εκτελεστής. Συνοδάκης τελικά εκτελεί. Η μπάλα κοντράρει στο τείχος, ο μόνος πέφτει και αποκρούει την μπάλα. Εύκολη αποκρισία για τον τερματοφύλακα της Χαλκίδας, δεδομένου και των τελευταίων εμφανίσεων. Αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θα δώσει συνέχεια με ένα βολέ. Έχει στόχο το Βεζιτζόγλου. Γίνεται λάθος μπαλιά προς τα πίσω, η κεφαλιά από τον Συνοδάκη. Επεμβαίνει όμως ο Τζάβρας. Στην εκτέλεση της κόρνερ βρίσκεται ο Γκαλαμέλος. Ο Γκαλαμέλος εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Πόκαρη θέλει να πιάσει κεφαλιά. Ο Παύλο επεμβαίνει. Και ο Ντέρεκ θέλει να απομακρύνει ο Μπόκαρης, όμως νικητής στις κόντρες και δίνει την μπάλα πιο πίσω για τον Αγγελάτο. Ο Αγγελάτος θα κάνει μια σέντρα. Ο Βεζιτζόγλου μέσα στην περιοχή για τον Μάνεση, το σούτ είναι το 2-0, αλλά ο διαιτητής, ο βοηθός έχει υποδείξει offside. Ο μόνος για τον Καλαμπόκα, αυτός για τον Μπόκαρη. Λάθος η πάσα του Βλάση Μπόκαρη πάνω στον Παύλο, ο οποίος δίνει την μπάλα αριστερά για τον Μήτρο και αυτός πιο αριστερά στον αρχηγό για τον Παπαδέδε. Ο Παπαδέδες μπερδεύεται στην αρχή, ο Συνοδάκης θα δώσει για τον Παπαδόπουλο. Εκεί επεμβαίνει ο Τσούτης και η μπάλα στον Αγγελάτο και πίσω για τον μόνο. Ο μόνος που θέλει να κάνει το κοντρόλ και πολύ ψύχρεμα δίνει στον Αγγελάτο. Ο Αγγελάτος πιέζεται από τον Παπαδέδε, μια μπροστινή μπάλα για τον Σταμπουλή. Ο Σταμπουλής ελέγχει την μπάλα με κοντρόλ, πορεί όμορφα για τον Καλαμέλο. Ο Καλαμέλος έχει αντίπαλο τον Ντέρεκ. Θα κάνει μια πάσα και έχουμε νεύρα στο μάτς όταν ο Γκαλαμέλος πήγε να βγάλει μια προς την παλιά και έχουμε κάποιες αψιμαχίες. Ο Γκαλαμέλος είναι πολύ εκνευρισμένος με αυτό το φάουλ. Το Συνοδάκη είναι κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα στο Συνοδάκη στο 55ο λεπτό. Κόκκινη κάρτα δίνει της Φώτης στο Συνοδάκη για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Γκαλαμέλο. Ο οποίος είναι αλήθεια ότι εξοργίστηκε ο Γκαλαμέλος με αυτό το φάουλ που το έκανε ο Συνοδάκης. Ο Παπαδόπουλος πήρε την κεφαλιά, μπάλα πίσω στον Καλαμπόκα. Ο Καλαμπόκας σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ο Μήτρο δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, επεμβαίνει ο Παρίσης και κερδίζει ο Σταμπουλής. Θέλει να περάσει τον Τέρεκ. Η μπάλα πάει για το Μανολιδάκη, επιθετικό φάουλ. Δίνει διαιτητής στο μαρκάρισμα του Σταμπουλή πάνω στον Τέρεκ. Ο οποίος έχει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ, όμως αφήνει την μπάλα για τον Παύλου. Ο Παύλου θα φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και είναι ο Μήτρου. Θα δώσει πίσω την μπάλα με τον Παύλο πίσω, που καταβάζει πολύ όμορφα την μπάλα. Θέλει να επεμβεί και ο Μαυρίδης, ο Μήτρου. Ο Παρίσης δεν μπορεί και επωφελείται, είναι το σούτ, η μπάλα λίγο out, ευκαιρία μεγάλη.